περίπατο αναμένεται να κάνει ο Donald Trump στις εσωκομματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών στη σημερινή Super ή αλλιώς Big Tuesday, όπως ήθιστε να λέγεται. A unanimous ruling from the Supreme Court, the justices handing down a historic decision on Colorado's attempt to bar former President Donald Trump from the ballot. Με τον αέρα που του έδωσε η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που ακύρωσε την απόφαση του Δικαστηρίου του Κολοράντο, σύμφωνα με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε δικαίωμα να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το προεδρικό αξίωμα στη συγκεκριμένη πολιτεία, λόγω της εισβολής στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Πλέον, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είναι το διαφυρονίκητο φαβορί. Thank you very much. I want to start by thanking the Supreme Court for its unanimous decision today. It was a very important decision. We're very well crafted. And I think it will go a long way toward bringing our country together. Στον αντίποδο, ο Τζο Μπάιντεν, παρά τη φθορά που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ στις τελευταίες μετρήσεις, δεν φαίνεται να κερδίζει. Η κλιμάκωση του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας μειώνει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες επανεκλογής του Αμερικανού Προέδρου στο Λευκό Οίκο. Και αυτό γιατί πολλοί νέοι, οι οποίοι τον ψήφισαν το 2020, τώρα του γυρίζουν την πλάτη. Είναι απογοητευμένοι από τους χειρισμούς του Τζο Μπάιντεν στον πόλεμο, αλλά και από την ανοχή την οποία δείχνει στο πρόσωπο του Μπεντζαμίν Νετανιάχου, αφήνοντάς τον να χτυπάει άμαχους στη λωρίδα της Γάζας και τη Ράφα. Thank you so much. It's great. Με εξαίρεση τις εσωκομματικές εκλογές όπου έγιναν στην Ουάσιγκτον, όπου νίκησε η Νίκη Χέιλι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κερδίσει σε όλες τις υπόλοιπες αναμετρήσεις που έχουν διεξαχθεί ως τώρα με χαρακτηριστική άνεση. Americans want a voice, and we're giving them that voice. And as long as Americans want me to be that voice, I will continue to fight for them.